κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες σε μία από τις πιο αμφίροπες εκλογικές αναμετρήσεις στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ στο φωτοφίνις επικεντρώνονται στις 7 πολιτείες κλειδιά που θα κρίνουν και τον νικητή των εκλογών. Ready to win. But this is all you need to know. I mean, Joe and Kamala broke it, and I will fix it. I'll fix it fast. Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ για τελευταία φορά στην προεκλογική αρένα. Οι τελευταίες τους ομιλίες σε Πενσιλβάνια και Μίσιγκαν. Η Κάμαλα Χάρις επισκέφθηκε τους πολίτες της Πενσιλβάνια πόρτα-πόρτα στα σπίτια τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σε Βόρεια Καρολίνα και Πενσιλβάνια πριν από την τελευταία του προεκλογική ομιλία στο Μίσιγκαν. Οικονομία και μετανάστευση παραμένουν τα κεντρικά θέματα των ομιλιών του. Now we have a new president in Mexico. Supposed a very nice woman, they say, I haven't met her. And I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. Ένα ακόμα show με την Όπρα Winfrey και την Lady Gaga στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις. If we don't show up tomorrow, it is entirely possible that we will not have the opportunity to ever cast a ballot again. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ήδη νικητής. When we win election, only one day, how does that sound nice, one day from now, huh? We've been waiting for 4 years for this. 4 years. Στο πλευρό του η ρεπουμπλικανή παρουσιάστρια και άλλοτε star του Fox News, Megyn Kelly. Από το 2016, η podcaster ασκεί σφοδρή κριτική κατά του Τραμπ. Πριν από μία εβδομάδα δήλωσε ότι οι γυναίκες κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν εξαιτίας του. Πλέον είναι μία από τους υποστηρικτές του. He got mocked by the left for saying he would be a protector of women. He will be a protector of women, and it's why I'm voting for him. He will close the border. He will keep the boys out of girls' sports. Μια υποστήριξη με ιδιαίτερη σημασία, καθώς αυτή η εκλογική αναμέτρηση έχει αναδειχθεί σε ένα χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών. But ahead of election day, what we're all watching is how women will affect this election and what this big gender gap we've been talking about actually means, especially in the crucial and very tied battleground state of Pennsylvania. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει την ψήφο των ανδρών και η Χάρις των γυναικών. A senior Trump campaign official tells us that even if Harris performs better with women, they believe that Trump's popularity with men will be more impactful. Αν και στις περισσότερες δημοσκοπήσεις οι δύο υποψήφοι είναι ισόπαλοι, σε νέα δημοσκόπηση του PBS η Κάμαλα Χάρις φαίνεται να έχει προβάδισμα 4 ποσοστιαίων μονάδων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 31 ετών κατηγορούμενος που απολογήθηκε νωρίτερα για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση που αποκαλύφθηκε από την ατρομοκρατική μετά την έκρηξη στο διαμέρισμα της Οδού Αρκαδίας στους Αμπελοκήπους. Οι σημειώσεις της οργάνωσης που θα δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί περιέχουν σχεδιαγράμματα και οδηγίες για την κατασκευή βόμβας. Την ίδια στιγμή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος συνελήφθη χθες και η 30χρονη γυναίκα που είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος και μέχρι τώρα αναζητούνταν. Παρουσιάστηκε και αυτή στο δικαστικό λειτουργό, πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη. Ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση μεταφέρεται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, συνοδεία δεκάδων πάνωπλων αστυνομικών. Λίγη ώρα αργότερα στα δικαστήρια οδηγείται και η 30χρονη κλειδοκράτορας του διαμερίσματος της Οδού Αρκαδίας, που συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή της από την Ελβετία. Στις σημειώσεις αυτές που έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία υπάρχουν σχεδιαγράμματα με οδηγίες για τη συναρμολόγηση ενός εκρηκτικού μηχανισμού και βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών της αντιτρομοκρατικής αμέσως μετά την ισχυρή έκρηξη στους Αμπελοκήπους.
Μεταξύ αυτών, χειρόγραφες σημειώσεις, στις οποίες απεικονίζεται η συνδεσμολογία του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, που ενεργοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα χέρια του 36χρονου. Ενώ σε άλλη σελίδα αναγράφονται τύποι φυσικής, με τους οποίους ο κατασκευαστής της βόμβας έκανε υπολογισμούς για την ποσότητα της εκρηκτικής ύλης, αλλά και του αποτελέσματος που θα είχε η έκρηξή της. Το μεγάλο στοίχημα, βέβαια, της αντιτρομοκρατικής αυτή τη στιγμή είναι από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από τα τεχνητά μέσα που έχει, από κάμερες της περιοχής, να μπορέσει να ταυτοποιήσει και άλλα άτομα, εάν μπαινόβγαιναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, πόσο καιρό ήταν αυτό το διαμέρισμα στην κατοχή αυτών των ατόμων. Ανάμεσα στα ευρήματα και οι μάσκες, αλλά και οι περούκες που οι αστυνομικοί θεωρούν ότι τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν σε μικρολιστίες που έκαναν για να γεμίζουν τα ταμεία της οργάνωσης. Στο στόχαστρο έχουν μπει και άλλα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Τα υπόλοιπα μέλη, αν αυτά υπάρχουν, αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι υπάρχουν και άλλα μέλη. Και φυσικά να δούμε και αν συνδέονται με παλαιότερα χτυπήματα ή αν ετοίμαζαν και άλλο πέραν αυτού που είδαμε μέχρι στιγμή με το συγκεκριμένο εκρηκτικό μηχανισμό. Το βίντεο ντοκουμέντο από τα δευτερόλεπτα αμέσως μετά την έκρηξη σοκάρει. Σε αυτό φαίνονται οι ένοικοι της πολυκατοικίας να προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Λίγη ώρα αργότερα θα αποκαλυπτόταν το μέγεθος της καταστροφής, ενώ θα ξετυλιγόταν και το κουβάρι για την αποκάλυψη της τρομοκρατικής οργάνωσης. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Ντονοπούλου, ζωντανά από την Ουάσιγκτον. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.